Λοιπόν, το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο διαθέτει 5.000 εισιτήρια στην τιμή των 10 ευρώ προκειμένου να συγκεντρωθεί το ποσό που χρειάζεται για τις διατροφικές ανάγκες των ζώων, το οποίο είναι ούτε λίγο ούτε πολύ 1,8 τόνοι την ημέρα, αλλά και την αμοιβή των φροντιστών που δεν έχουν σταματήσει να βρίσκονται καθημερινά δίπλα τους. Είναι μια ανάρτηση που διαβάζω, ένα κομμάτι από ανάρτηση που διαβάζω στο Facebook, και επειδή μας έκανε εντύπωση το γεγονός, φαντάζομαι ότι και το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο έχει πληγεί προφανέστατα από το δεύτερο κύμα της πανδημίας και το lockdown, θελήσαμε να μιλήσουμε με τον υπεύθυνο εκεί της όλης της ιστορίας, τον ιδρυτή του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου, τον Ζαν Ζακ Λεσουέρ, τον οποίο καλησπερίζουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας καταρχήν. Ευχαριστώ. Αντιλαμβάνομαι από αυτό που διάβαζα στο Facebook ότι υπάρχει πρόβλημα και με τα υπέροχα ζωάκια που υπάρχουν εκεί, αλλά και με τους ανθρώπους που τα φροντίζουν με ιδιαίτερο πάθος και αγάπη. Κοιτάξτε, εμείς αυτό που μας διαφέρει από μια επιχείρηση που έχει πληγεί και έχει κλείσει λόγω των μέτρων, για μας έχουμε όμως, άσχετα αν κλείσαμε ή όχι, έχουμε όμως δύο κύριες πίες εξόδων που παραμένουν αμετάβλητες. Δηλαδή πρέπει να ταΐσουμε τα ζώα και πρέπει να τις φροντίσουμε. Άρα λοιπόν, είτε κλειστά είμαστε είτε ανοιχτά, αυτό το έξοδο συνεχίζει και υπάρχει. Και αυτό σίγουρα μας διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που κλείνει. Το κόστος βέβαια της διατροφής σε εμάς είναι αρκετά μεγάλο, για να καταλάβετε ότι είναι κοντά στα 1.000 ευρώ την ημέρα. Έχουμε υποστήριξη εδώ σε αυτούς τους προμηθευτές. Οι περισσότεροι κατανοούν το πρόβλημα που διανύουμε όλοι αυτή τη στιγμή και μας βοηθάνε. Το προσωπικό, είναι περίπου 80 άτομα προσωπικού έχουμε όμως, 55 πήγανε σε αναστολή. Άλλοι όμως μείνανε για να βοηθήσουν στο ταΐσμα και τη φροντίδα των ζώων. Και βεβαίως δεν έχουμε πλέον πηγές εισόδων για αυτά τα δύο τα έξοδα. Και σκεφτήκαμε ότι ας κάνουμε μια προσφορά με πολύ χαμηλή τιμή. Μπορεί κάποια άτομα που δεν μπορούσαν να έρθουν στο πάρκο λόγω της τιμής του πάρκου τότε, ή κάποια άλλα που θέλουν να βοηθήσουν, ας κάνουμε αυτή την. Μπορεί να είναι και δώρο Χριστουγέννων σε κάποιους. Είναι μια ευκαιρία να έρθουν να δουν το πάρκο ξανά. Είπαμε να βάλουμε λοιπόν 5.000 εισιτήρια τιμή των 10 ευρώ. Αυτά. Είναι σχεδόν μισή τιμή, αν καταλαβαίνω καλά. Ναι, εκεί δείτε το. Ενήλικες είναι 18 ευρώ και παιδιά είναι 14. Άρα λοιπόν κάναμε μια νέα τιμή 10 ευρώ, να είναι σχεδόν το μισό για τους ενήλικες και για τα παιδιά είναι εντάξει, είναι 40% έκπτωση. Μάλιστα. Λοιπόν, Όσον αφορά τους ανθρώπους που φροντίζουν αυτά τα ζωάκια εκεί, φαντάζομαι ότι και αυτοί περνάνε δύσκολα όπως σχεδόν όλοι μας, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούν να τα εγκαταλείψουν, έτσι δεν είναι? Πρέπει να είναι διαρκώς δίπλα τους. Καλά, σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα άτομα που ασχολούνται για τα ζώα, δηλαδή οι φροντιστές που είναι κοντά μας τόσα χρόνια, έχουμε κάποιες φροντιστές που είναι μαζί μας 20 χρόνια. Έχουν ένα πάθος σε τα ζώα και δεν πρόκειται ποτέ να τα αφήσουν. Mm-hmm. Αλλά και αυτοί οι φροντιστές έχουν κάποια ανάγκη, δηλαδή για να έχουν μια δουλειά στο πάρκο, έχουν κάποια έξοδα. Θα πρέπει να τους δώσουμε εμείς κάποιες προκαταβολές. Λοιπόν, όλα αυτά είναι που μας προβληματίζει αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι τα ζώα μας δεν διακινδυνεύουν σε καμία περίπτωση. Ναι, προφανώς ναι. Δηλαδή το διατροφή έχει μείνει ίδια. Δεν έχουμε στηρίξει διατροφή ούτε ποιοτικά ούτε ποσοτικά σε όλα τα ζώα. Ναι, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος που μας ακούει. Όποιοι θέλουν να έρθουν όταν θα ανοίξουν, όταν θα επιτραπεί η κίνηση, ας κάνει μια κίνηση τώρα, ας κάνει μια πράξη που νομίζω ότι έχει σημασία και για τους ανθρώπους που αγαπάνε αυτά τα ζώα, αλλά και για τα υπέροχα πλάσματα που φιλοξενείται στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, τα οποία ζουν σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον μέσα στην πρωτεύουσα. Να τα λέμε αυτά, γιατί ως πατέρας έχω φέρει τα παιδιά μου και 2 και 3 φορές και τα έχουν δει. Νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Ξαναλέω, δεν ζητάτε τίποτα, απλά
δίνεται σε πολύ καλύτερη τιμή τα εισιτήρια από 18,10 €. Όποιος θέλει, πού μπορεί να αγοράσει τα εισιτήρια? Να μπει στο site το δικό μας, υπάρχει μια σχετική ανάρτηση γι' αυτό και όλη τη διαδικασία ώστε να τα αγοράσουμε online. Και αυτά τα εισιτήρια θα ισχύουν και για όλο το 2021. Α, okay. Άρα δεν κινδυνεύει να τα χάσει. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να τα χάσει. Μπορεί κάποιος να τα αγοράσει από την επαρχία και να έρθει να ξέρω το καλοκαίρι. Δηλαδή να έρθει να δει το ζωικό πάρκο. Μπορεί μια εταιρεία να αγοράσει 50 εισιτήρια για το προσωπικό τη. Και να έρθουν όποτε θέλουν μέχρι το τέλος του 2021 ισχύουν αυτά τα εισιτήρια. Κύριε Λεσουέρ, σας ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας. Ευχαριστώ εγώ.